και αμέσως τώρα θα πραγματοποιήσουμε ίσως την ζωντανή σύνδεση της εκπομπής και μία από τις πιο σημαντικές που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα. Και μόνο το γεγονός ότι πείσαμε αυτόν τον άνθρωπο και αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να πραγματοποιήσουμε μία κουβέντα στο πλαίσιο της εκπομπής μας εδώ στην Crete TV, νομίζω είναι κάτι το οποίο αποτελεί τιμή και είναι κάτι το οποίο, Εύη, θα το οδηγούμαστε και στα παιδιά μας. Εγώ αυτό έχω να πω. Και όσα βίντεο και να δούμε σήμερα, αν δεν ακούσουμε τους ανθρώπους αυτούς, δεν είναι το ίδιο. Ακριβώς, αν δεν ακούσουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να βάλουμε νικό, είναι 106 ετών, είναι ο κύριος Δημήτρης Κάλμπαρης και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, από το πρώτο λεπτό, στη μάχη στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Κύριος Δημήτρης Κάλμπαρης, κύριε Κάλμπαρη, Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα, γεια σας. Εδώ, κοίτα εδώ. Καλησπέρα, πες. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει. Πώς σας λένε εσάς? Είμαι ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος που μιλήσαμε και το μεσημέρι. Νίκο. Βέβαια, βέβαια, να τον ακούσουμε. Μίλα για τότε. Μίλα για τότε. Θα πεις την ιστορία. Νίκο, ναι, δεν τα άκουσα. Νίκο, δεν σε λένε. Βέβαια, μιλήσαμε το μεσημέρι, με θυμάστε. Ναι. Για πείτε μας λίγο. Εθνική επέτειο σήμερα. Βρεθήκατε από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο. Σήμερα είναι η εθνική επέτειος. Βρεθήκατε στον τύπο. Να πεις τότε τι ένιωσες, τι έβλεπες, πώς ένιωθες. Εδώ, κύριε Δημήτρη. Τώρα, εσείς τι ζητάτε να σας πω, να σας πω εγώ τι θέλετε. Να μας πείτε τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο. Εδώ είμαι μεγάλος και ακούω λίγο. Βέβαια. Να μας πείτε τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο. Τι θυμάσαι από εκείνη την περίοδο, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Τι θυμάσαι από εκείνη την περίοδο, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Θυμάμαι εκείνα που δεν γίνονται ποτές, που δεν πρέπει να γίνονται ποτές. Αυτά υπάρχει, θέλει πολλή ώρα για να τα πούμε. Πώς πέρασα εγώ στην Αλβανία. Όταν μπήκα μέσα στην Αλβανία, Νίκο, ακούς? Βέβαια, συνεχίστε. Σας ακούει, συνέχισε. Ναι. Και όταν πήγαμε στην Αλβανία, εκεί φάγαμε, βρήκαμε καραμπόκια, βρήκαμε μηλίσια, περάσαμε καλά, πυρούσαμε, αλλά εκεί ήρθαν οι Γερμανοί και φύγανε. Εσείς. Βέβαια, να μας πείτε λίγο τις μάχες με τους Ιταλούς το πρώτο διάστημα, το 40. Τις μάχες με τους Ιταλούς, τότε να μας πεις. Ναι. Εδώ να κοιτάς, κύριε Δημήτρη. Με τους Ιταλοί και με τους Αλβανούς. Βέβαια, μείνατε 5 μήνες στο μέτωπο πάνω. 5 μήνες, λέει, έμενε ο δημοσιογράφος. 5 μήνες είναι 5 μήνες. Δημοσιογράφος. Περάσαμε άσχημα. Πόσο χρόνο είσαι, Νίκο? Βέβαια. Εγώ είμαι 35, κύριε Δημήτρη. 35, τ' άκουσα. 35. Ήτανε δύσκολη περίοδος. Έπρεπε, ναι, περάσαμε πολύ δύσκολα μήνες, πολύ δύσκολες. Και παλιόκερος. Έκανε πολύ κρύο. Σκοτωθήκαν πολλά παλικάρια, αγαπητέ μου Νίκο, εκεί. Σκοτωθήκαν πάρα πολλά παιδιά δικά μας. Και από αυτούς. Εσύ κινδύνευσες τότε. Κινδύνευσες τότε, στη μάχη, στον πόλεμο. Κινδύνευσες να σκοτωθείς. Πολλές φορές. Εγώ τις θέλεις που έχω βάλει, σβήνανε απάνω μου, απάνω σβήνανε, σκοτώντανε παρέα μου
Έμεινα εγώ και μόνο. Εγώ πολέμησα πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Βέβαια δεν υπήρχε... όλοι οι Έλληνες... Συνεχίστε. Συνέχισε. Να μακάρι όλοι οι Έλληνες να ήταν σαν και εμένα. Εγώ έπιασα εχμάλωτο και το παρέδωσα στους κριτικούς. Τους κριτικούς ήταν πιο πίσω από εμάς, από μένα. Εκεί. Και όμως δεν ξέρω τι έγινε, τον αφήσαμε εκεί τον άνθρωπο. Δεν ξέρω. Μάλιστα, να μας πείτε λίγο, δεν ξέρω, τι τρώγατε, τη τροφή σας. Ήταν δύσκολο αυτό το πεντάμινο που παραμείνατε. Φαγητό, ζει ο άνθρωπος, αυτά που θα σου πω. Έτσι μείνεις. Δεν έφαγα τίποτα από ψωμί και τέτοια, ούτε φαγάκι, τίποτα. Μόνο φλούδες από τα δέντρα. Σούσα τα δέντρα και παίρνουμε φλούδες και τρώγαμε. Και τίποτα σ' άλλο, αυτό δεν ήταν τίποτα. Μόνο όταν μπήκα σε ένα λουγανία μέσα, εκεί βρήκαμε καραμπόκια, φάγαμε και καραμπόκια, μιλήσαμε και καλά περάσαμε εκεί. Υπήρξε στιγμή που πιστέψατε ότι αυτή η μάχη μπορεί να χαθεί, ότι μπορεί να αιτηθούμε. Να τα βάλεις στην τηλεόραση, να τα δούμε, να δούμε τότε και θα ευχαριστώ καλό εγώ. Λέω ο κύριος Νίκος ο δημοσιογράφος, υπήρξε τότε στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου ότι μπορούσαμε να χάσουμε τον πόλεμο. Έτσι. Ναι, υπήρχε στο μυαλό σου αν θα μπορούσαμε να χάσουμε τον πόλεμο κάποια στιγμή. Μπορούσαμε. Για ένα διάστημα εμείς ήμασταν νέοι, ήμασταν κληρωτοί, ήμασταν διευθυντή που περνούσαμε τη διευθυντή και ήμασταν νέοι. Αλλιώς θα είχαν πει μέσα στην Ελλάδα. Οι Αλβάνοι και οι Ιταλοί μπήκαν μέσα στην Ελλάδα. Αλλά πήγαμε εμείς οι νέοι, πιο νέοι, με πέσα και αυτά και τους κυνηγήσαμε και τους στάσαμε και μπήκαμε μέσα στην Αλβανία. Μέσα στην Αλβανία καθίσαμε λίγο καιρό, λίγες ώρες, αλλά ήρθαν οι Γερμανοί ύστερα και μας διώξανε. Στη νέα γενιά, στα μικρότερα παιδιά που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τι θέλετε να πείτε? Στη νέα γενιά που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, τι θες να πεις δυο λόγια? Θέλω ένα πράγμα για τον πόλεμο. Νόμιζα, έβλεπα στην τηλεόραση όταν ήμουν μικρός, όπως και εσύ τα βλέπεις στην τηλεόραση. Δεν είναι έτσι ο πόλεμος. Ο πόλεμος, άμα τον ζήσεις, τότε θα καταλάβεις. Είναι πολύ σκληρός ο πόλεμος. Σε ένα ύψομα 173, ανεβαίνανε η Ιταλία απάνω, για να το καταλάβω, να πάνε την κορυφή. Και εμείς από εδώ, και ανταμώσαμε εκεί. Το τι έγινε εκεί μέσα, το τι έγινε εκεί απάνω στην κορυφή, αγαπητέ μου Νίκο, στην κορυφή, με τις πολλόγιες που έχει το όπλο, ζωπούσαμε έναν στον άλλον, πατούσαμε έναν στον άλλον. Ήταν πολύ σκληρός. Αν άκουγε στην τηλεόραση το μεσημέρι, τα έλεγαν αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύ σκληρός ο πόλεμος. Πάρα πολύ. Πολύ. Συμμετείχατε και στη μάχη και σε μία από τις πιο δύσκολες μάχες εκεί, του υψώματος 731, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μία από τις δύσκολες μάχες. Το υψώμα το 731. Ναι. Η πιο δύσκολη αυτή ήταν. Και άλλη το ίδιο ήταν, αλλά δεν υποφέρονταν το πλατό. Δεν υποφέρονταν η ψήρα.
δεν υποφέροντα τίποτα. Είμαστε, πού να κοιμηθεί, ούτε να κοιμηθεί, ούτε με τις χαράδες. Ήρθε, θέλω, από τη στιγμή είσαι δημοσιογράφος. Μπορείς να κάνεις κάτι που θα σου πω. Πείτε μου. Μπορείς να κάνεις επαφή με τον Υπουργό Αμήνης. Εσύ. Εσένα ρωτάω, Νίκο. Βέβαια, πείτε μας, τι θέλετε, κύριε Δημήτρη. Είσαι δημοσιογράφος. Γράψω και στην εφημερίδα, γράψω όπου δες. Εσύ μπορείς τον Υπουργό Αμήνης του 40, το οποίο δεν θα ζει. Δεν θα ζει. Αλλά να προσέχετε κι εσείς υπουργοί και οι δημοσιογράφοι τα πράγματα γράφετε. Βέβαια, να είμαστε βέβαια, να είμαστε προσεκτικοί. Είναι μια ευαίσθητη περίοδος που πρέπει όλοι να τιμούμε και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι λέμε και τι γράφουμε. Μια ευχή να σας δώσουμε για το μέλλον. Ποια θα ήταν, να σας ευχηθούμε κάτι. Μια ευχή να δώσεις για το μέλλον, κύριε Δημήτρη. Μια ευχή για το μέλλον. Το μέλλον δεν μας πρόσεξε η κοινωνία. Δεν μας πρόσεξε εμάς. Εμείς που πολεμήσαμε, εγώ να ξέρεις ένα πράγμα. Εγώ είχαμε νομάρχη εδώ στο Βόλο, νομάρχη. Είχα ένα χαρτί εγώ από 4 αντιστρατήγους, 4 αυτά, για να ότι πολέμησα και συγχαρητήρια και τέτοια. Αυτά. Κι όμως με πέταξαν το χαρτί στα μούτρα μου. Είναι σωστό. Γι' αυτό θέλω τον Υπουργό Αμήνης να τα πω αυτά. Μάλιστα. Αλλά πού να τον βρεις τώρα και που είναι. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν χαρά και τιμή μας. Και μακάρι να τα ξαναπούμε. Να είστε υγιείς. Αυτό ευχόμαστε εμείς. Να είστε υγιείς. Θα τα πούμε όποτε. Πάρε ξανά πέρα για να σας πω ένα άλλο. Βέβαια. Θα τα πούμε κύριε Δημήτρη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ πες το δημοσιογράφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εντάξει, ο κύριος Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος 106 ετών. Καταλαβαίνουμε ότι έτσι και η επαφή και η επικοινωνία μας έχει κάποιες δυσκολίες. Παρά τα αυτά όμως. Αυτά που είπε προκάλεσαν συγκίνηση. Αυτά που είπε βέβαια προκάλεσαν συγκίνηση. Και να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον άνθρωπο, τον Μάκη τον Ασβεστά, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος μας βοήθησε στην σύνδεση και μετέφερε και τις ερωτήσεις μας στον κύριο Δημήτρη. Λοιπόν,